Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Σε τη Ζωή, εδώ από τη τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για σήμερα. Δυστυχώς η εκπομπή μας θα κρατήσει για πολύ λίγο. Επιφυλασσόμαστε όμως να το αναλύσουμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα. Μαζί μας σήμερα η διαιτολόγος Βασιλική Κούρια. Καλησπέρα. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να χρησιμοποιούμε το σωστό καύσιμο για τον οργανισμό μας. Οπότε θα πρέπει να διαβάζουμε και προσεκτικά το τι διαλέγουμε για ως καύσιμο του οργανισμού μας. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε ουσιαστικά τι γράφουν τις περισσότερες φορές. Σε μελέτες που έχει γίνει φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν διαβάζει καν ετικέτες και ένα πολύ μικρότερο είναι αυτό που διαβάζει και καταλαβαίνει και τι παίρνει. Περισσότεροι παίρνουν το τρόφιμο, το βάζουν και απλά ούτε παραγωγό ξέρουν, ούτε ημερομηνία λήξη καλά-καλά κοιτάνε. Τώρα που πες παραγωγό, βέβαια υπάρχει ένα κίνημα το τελευταίο χρονικό διάστημα στα γάλατα, στα ρύζια, όσπριο. Ναι, μετά περισσότερο την οικονομική κρίση έχει γίνει και αυτό. Ώστε να γράφει πάνω στην ετικέτα από ποιον προμηθευτή ουσιαστικά παραγωγό είναι και το κάθε προϊόν. Ναι. Ωραίο πράγμα είναι αυτό για την Ελλάδα. Ξέρεις κάτι, εμένα τουλάχιστον όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, τα κοιτάω. Και εγώ τα κοιτάω τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι. Τώρα δεν ξέρω πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων. Είναι και αυτό. Γιατί μπορεί να γράφουν και τυχαία ένα όνομα πάνω, βέβαια. Είναι λίγο περίεργα γενικά το θέμα του καταναλωτή. Πώς, τι βλέπει ακριβώς και τι ακριβώς είναι αυτό. Και αυτό θα πούμε και σήμερα. Γιατί όλη αυτή η, αν θέλει, τάση για τις ετικέτες έχει ξεκινήσει καθαρά υπέρ του καταναλωτή. Σωστά. Για να ξέρει τι τρώει, για να είναι πιο υγιής, για να μπορεί να έχει και αυτός άποψη σε σχέση με αυτά που παίρνει. Και γενικά να είναι πιο ενεργός σύμφωνα με αυτά που γίνονται γενικά στην παραγωγή. Νομίζω ότι τα στάνταρ, για παράδειγμα το πόσο ίσως υδατάνθρακες ή πόσο πρωτεΐνη ή πόσα λιπαρά έχει κάτι, νομίζω ότι εύκολα κάποιος μπορεί να τα καταλάβει αν ασχοληθεί και διαβάσει την ετικέτα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, όπως χρωστικές ουσίες ή συντηρητικά, τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε καμία εικόνα για το τι είναι. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα βασικά. Εσύ προφανώς είσαι ενημερωμένη. Να, εντάξει. Πολλοί άνθρωποι, όταν παίρνουν ένα τρόφιμο, από πίσω είναι υποχρεωμένοι ο παραγωγός, αυτός που τώρα σπάνω, το έχει βγάλει το προϊόν, να έχει γράψει, να ξεκινήσουμε με τα βασικά, το τι είναι αυτό το προϊόν, να γράψει πόση ενέργεια έχει, πόσες θερμίδες καίει, πόσες υδατάνθρακες έχει, πρωτεΐνες και λοιπά. Και από εκεί και πέρα είναι καλό να γράψει. Υπάρχουν δύο ουσιαστικά νομοθετικά πλαίσια. Το άλλο λέει η ετικέτα αυτά που ανέφερα πριν, συν θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνη D, οτιδήποτε βιταμίνη μπορεί να περιέχει μέσα. Ναι. Και ποιο είναι το RDA, δηλαδή τι μπορεί να παίρνει ο άλλος σε καθημερινή βάση. Τι είναι ανεκτό για το σώμα του. Σε τι ποσότητα δηλαδή είναι αυτή η τροφή που παίρνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να βλέπεις και τα συστατικά. Δηλαδή, σου λέει, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό που παίρνω μέσα, τι συντηρητικά έχει, τι ακριβώς, τι ουσίες είναι αυτές που το φτιάχνουν. Και για να πούμε και την αλήθεια, ένα συντηρητικό μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιείται το ελαιόλαδο ή το αλάτι, για παράδειγμα, σαν συντηρητικά σε κάποιο τέτοιο. Συντηρητικά είναι. Συντηρητικά είναι και αυτά ουσιαστικά, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Υπάρχουν όμως και άλλα συντηρητικά, κάτι σκορβικό, κάλιο και. Οξύ, μπράβο, σκορπικό οξύ. Το οποίο λες, ας πούμε τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό. Ξέρεις τι γίνεται. Η ετικέτα, σαν ετικέτα, είναι για να διαβάζεις καθαρά το πόσο υδατάνθρακες παίρνεις, να έχεις μια γνώση για το τι παίρνεις. Αν έχεις αλλεργία σε κάτι το οποίο θα έχει μέσα το τρόφιμο, να το προσέξεις και να το διαβάσεις. Αν μπεις στη διαδικασία να διαβάζεις τα έψιλον, εγώ καλά-καλά που είμαι ειδικός, τα έψιλον δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή είναι μια πληροφορία που δεν μπορείς να τη θυμάσαι εύκολα. Να είσαι με το σκονάκι σου και να βλέπεις. Και κάποια έψιλον είναι να καλά. Θα σου πω το εξής όμως. Εφόσον έχει περαστεί στο προϊόν και το προϊόν έχει πάρει την έγκριση να πουληθεί, σημαίνει ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και σε μικρή ποσότητα, συνιστόμενη ποσότητα, δεν μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, εκεί ωραίο να πατήσουμε ένα φρένο και να προσπαθήσουμε να μην φάμε περισσότερη ποσότητα και βλάψουμε την υγεία μας. Αλλά εφόσον έχουν γίνει οι έλεγχοι και υπάρχουν πιστοποιήσεις και έχουν βρεθεί στο ταμείο, και δεν παίρνεις από έναν τυχαίο παραγωγό που απλά έβγαλε ένα προϊόν χωρίς πιστοποιήσεις, σημαίνει ότι είναι καλό για την υγεία. Όσο μπορεί να είναι. Δηλαδή, έχουν γίνει μελέτες και ξαναέλεγχοι και ξαναέλεγχοι. Για να είναι ένα προϊόν υγιής. Υγιεινό. Απλά, για παράδειγμα, π.χ. η ασπαρτάμι,
Ναι. Είναι μια ουσία η οποία υπάρχει σε πάρα πολλά προϊόντα. Απ' την άλλη, υπάρχουν έρευνες. Δεν υπάρχουν. Έλεος με αυτήν την ασπαρτάμη. Η ασπαρτάμη ή κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και καρκινώματα και άλλα πράγματα ή φουσκώματα. Σε φυσιολογικές ποσότητες δεν μπορεί να σε βλέπεις καθόλου. Το ότι υπάρχει σε τρόφιμα τα οποία ούτε καν κοιτάμε τις ειδικές και δεν ξέρουμε, δηλαδή θα πάρουμε ένα αναψυκτικό, θα πάρουμε και θα φάμε μπισκότα που μπορεί να έχουμε, θα φάμε παγωτά που μπορεί να έχουμε, μπορεί να φάμε καραμέλες που έχουν σπαρτάμι ή τέλος πάντων σε πολύ μεγάλη ποσότητα, όπως και η ζάχαρη, μπορεί να σε βλάψει. Σωστά. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη και καθαρή εικόνα με αυτή την ασπαρτάμι και το λέω γιατί εφόσον δεν είναι φυσική μορφή τροφής. Εννοείται ότι είμαστε λίγο. Δεν είναι ότι καλύτερο, όπως η στέβια για παράδειγμα, σωστά, που είναι φυσική τροφή. Ο λόγος που θέλω να πούμε λίγο για τις ετικέτες είναι γιατί παίρνει όλο το τρόφιμο και μπορεί να έχει σαχαρώδη διαβήτη ή μπορεί να έχει πρόβλημα με την καρδιά του και να προσέχει τα τρανς λιπαρά που δεν γράφονται στις ετικέτες. Γράφονται υδρογονωμένοι υδρογονάνθρακες, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ή τρανς λιπαρά. Τα τρανς λιπαρά είναι καλό να αποφεύγονται. Σε αυτούς τους ανθρώπους ή κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ζάχαρη, σε συστατικά γράφεται, για παράδειγμα. Όπως γράφεται συστατικά και σου λέει έχει νερό, έχει ολική σάλεση αλεύρι, αναφέρει τα συστατικά του και τέτοια. Αυτά που είναι μπροστά-μπροστά είναι αυτά που είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα. Όσο μικραίνει, όσο πας προς το τέλος, είναι αυτά που είναι σε λιγότερη ποσότητα. Άρα, κάποιος ο οποίος είναι διαβητικός, για παράδειγμα, και δει ένα προϊόν που ξεκινάει με τη λέξη ζάχαρη, καλό θα ήταν να το αποφύγει. Σωστά. Αν το δει σε τελικά προϊόντα, στο τελευταίο. Στο τέλος, τέλος πάντων, σημαίνει ότι είναι σε λιγότερη μορφή, σε μικρότερη μορφή. Μάλιστα. Το άλλο είναι ότι είναι καλό να βλέπεις τι παίρνεις. Για παράδειγμα, εδώ έχω τα σκονάκια μου κι εγώ. Έτσι. Γιατί είναι και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε θα πρέπει να κάνετε κι εσείς μια μικρή έρευνα. Τα οποία θεωρητικά το πώς διαβάζουμε την ετικέτα και έχει πολύ ενδιαφέρον, ξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή, σου λέει τι ποσότητα έχει αυτό που παίρνεις. Πολύ μικρά πραγματάκια, τα οποία πραγματικά είναι καλό να ξέρεις τι αγοράζεις. Ακόμα και η ποσότητα. Μπορεί να μην έχει να κάνει απαραίτητα με το. Τι βάζουμε στο στόμα μου, αλλά έχει να κάνει με το τι ψωνίζω. Σωστά. Γιατί και αυτό μας αφορά. Η ονομασία του προϊόντος επίσης είναι πολύ σημαντικό. Τι ακριβώς παίρνω, γενικά κοιτάμε. Η ημερομηνία που λέει. Την ονομασία, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που το έχουμε ξαναπεί, το γιαούρτι, το κανονικό γιαούρτι, σε σχέση με το επιδόρπιο γιαούρτι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό, για να καταλάβετε το πόσο πρέπει να διαβάζετε και το τι γράφει πάνω το προϊόν. Γιατί μπορεί να το λέει ξεκάθαρα, απλά να θέλω τη φλούμε μερικές φορές και επειδή γράφει γιαούρτι να λέμε α, γιαούρτι είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διαβάστε καλά τις ετικέτες. Ισχύει αυτό. Λοιπόν. Διατήρηση, δηλαδή πότε αυτό το προϊόν έχει γίνει και πότε λήγει. Γιατί όταν αυτό λήξει, θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες τροφικές αλλεργίες. Μάλιστα. Οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία μας. Οπότε πάντα κοιτάμε ημερομηνία λήξης. Λοιπόν, επίσης, από την ώρα που το ανοίγεις το προϊόν, πότε αυτό, μέχρι σε πόσες μέρες πρέπει να το καταναλώσεις. Επίσης σημαντικό, γιατί από εκεί και πέρα μετά, με τη βοήθεια του οξυγόνου, αλλοιώνονται κάποια θρεπτικά στοιχεία, χάνεται η γεύση, χάνεται το χρώμα, χάνονται πολλά σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, ο παραγωγός επίσης, να ξέρουμε ποιος είναι και ο παραγωγός. Και πολύ πού ακριβώς φτιάχτηκε αυτό το προϊόν επίσης. Να ξέρουμε και να δούμε αν έχει βιολογική σφραγίδα μέσα. Γιατί αν γράφει ότι είναι βιολογικό, κάπου θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγίδα που το πιστοποιεί. Να δούμε αν είναι τροποποιημένο τρόφιμο. Δηλαδή, αν έχει επέλθει κάποια τροποποίηση στο τρόφιμο. Γενετικά τροποποιημένα τροφές. Γενετικά τροποποιημένα, ναι, το γράφουν κάποια. Διατροφικές πληροφορίες πάντα, δηλαδή πόσο λίπος έχει. Γιατί δίπλα από το λίπος συνήθως, fat ξέρω, γράφουνε, πιάνει την ιστόμενη ποσότητα για το μέσο άνθρωπο. Περίπου για τις 2.000 με 2.500 θερμίδες. Και σου γράφει από δίπλα 10%. Τα περισσότερα έχουνε δίπλα και σου αναλύνουν. Οπότε ξέρεις ότι αυτό που παίρνω. Είσαι ποσοστό ή και σε γραμμάρια μερικές φορές. Τα περισσότερα προϊόντα τα τελευταία χρόνια έχουν δίπλα. Αν θέλεις κάτι fitness, δημιουργικά, συνήθως αναλύουν, έχουν μεγάλη ετικέτα γενικότερα, που αναλύει πάρα πολλά πράγματα και μπορείς να καταλάβεις αρκετά το τι συμβαίνει. Γενικά υπάρχει μια τάση να προσπαθούμε να την κάνουμε πιο ανεκτή στους καταναλωτές. Και γίνονται συνέχεια αιτήσεις για αυτό το πράγμα και ένα αίτημα είναι να μπει μπροστά. Δηλαδή εσύ που αγοράσεις το προϊόν, τέλος πάντων, να βλέπεις από κάτω τι στοιχεία έχει. Μάλιστα. Να μην είναι πίσω με μικρά γράμματα, να είναι σε εμφανισμένο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το τι θρεπτικά στοιχεία έχει, όπως είπα. Έχει βιταμίνη Α, έχει βιταμίνη Ε. Τι έχει, καλό είναι να ξέρουμε τι τρώμε γενικότερα. Ναι, είπαμε το καύσιμο που δίνουμε στον οργανισμό για να πάνε όλα καλά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γενικά η ετικέτα, το τι έχει, γιατί ακόμα και η ποσότητα που έλεγα πριν,
Αν το άλλο το έχει σε λίτρο. Ναι. Είναι καλό να ξέρω εγώ τι τρώω και τι θερμίδες τρώω σύμφωνα με αυτά που γράφει. Σωστά. Μπορείς να βγάλεις πολλή πληροφορία. Ή κάποιος ο οποίος παίρνει κορτιζόνη, για παράδειγμα, είναι καλό να δει αν έχει νάτριο ή όχι μέσα και πόσο νάτριο έχει. Μάλιστα. Είναι πληροφορίες γενικά που είναι καλό να τις ελέγχεις και να τις κοιτάς. Θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα πολύ διεξοδικά, φέροντας και εδώ προϊόντα, τα οποία θα έχετε όλοι στο ντουλάπι σας. Και να το δούμε και με παραδείγματα κανονικά. Για παράδειγμα, μία σάλτσα τι γράφει, ένα πακέτο μακαρόνια τι γράφει. Ωραία, και, αυτό και να το αναλύσουμε πιο καλά. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Δεν θέλω, γιατί αν αρχίσω, δεν θα τελειώνω. Αυτό που θέλω να πω σχετικά με τα συντηρητικά, με τα έψιλον γενικότερα, είναι ότι αν δεν μπουνε, μπορεί η ζημιά που θα πάθει το προϊόν από μόνο του να είναι πολύ χειρότερη. Δηλαδή, από τη στιγμή που το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, είναι λογικό να μην είναι βλαβερά για την υγεία. Σωστά. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για τα μπισκότα και για τα τσίπς και για τα παγωτά που είναι αυθονία συντηρητικών και δεν ξέρουμε την ποσότητα. Αλλά εφόσον έχουν ελεγχθεί, ας έχουμε κι εμείς λίγο, αν θέλεις, να. Το νου μας. Όχι το νου μας. Να πάρουμε κι εμείς την ευθύνη. Δηλαδή, αν φας ένα μπολ ολόκληρο παγωτού, είναι πολύ λογικό να μην είναι καλό για την υγεία σου. Ναι. Έτσι και δεν είναι καλό για την υγεία σου. Σωστά. Τώρα, το πώς συσσωρεύονται και πώς δεν συσσωρεύονται, θεωρώ ότι το κράτος. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη στο κράτος, τέλος πάντων, στους ελέγχους που έχει κάνει. Και δεν ξέρω και σε αυτό λίγο, γιατί κάποια πράγματα μπορεί τώρα να είναι πολύ καλά και να θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι κάνουν καλό. Μακροπρόθεσμα όμως, πολλές φορές δεν έχουν καταρριφθεί πράγματα που. Και πώς είναι. Και σε φάρμακα, για παράδειγμα, όχι μόνο σε τρόφιμα. Γι' αυτό πάνε μέτρων άριστον. Σωστά. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Και το καλύτερο προϊόν νομίζω ότι είναι το φυσικό προϊόν, εκείνο που δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Αυτό ακριβώς. Εκείνο που δεν περιέχει τίποτα από όλα αυτά που είπαμε και περιέχει μόνο τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που πήρε από τον αέρα και το χώμα που τράφηκε και για να αναπαραχθεί. Δυστυχώς, όπως σας είπα και στην αρχή, σήμερα θα έχουμε πολύ μικρή την εκπομπή και αυτό περισσότερο έτσι γιατί θέλαμε να σας δείξουμε όσον αφορά τις ετικέτες κάποια πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα με τη Βασιλική θα τα πούμε πολύ αναλυτικά και θα έχουμε και εδώ πέρα πολλά παραδείγματα από τρόφιμα που όλοι έχετε στα ντουλάπια σας. Δυστυχώς θα σας αφήσουμε για σήμερα αρκετά νωρίς. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και θα τα πούμε πάλι αύριο 6 με 7. Φιλάκια πολλά.